Καλησπέρα κύριε Κανέλη. Γεια σου Λιάννα. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα. Να σου πω ότι ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Μου έλειψε μια εικόνα από τα ανοιγμένα κεφάλια στο πέραμα. Ε. Και μου έλειψε και η φάτσα ενός από τους ψαράδες. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το συμπληρώνεις. Δεν το κάνω σαν παρατήρηση. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Αλλά όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που δουλέψανε σε όλη αυτή τη δικαστική πορεία πριν φτάσει το πράγμα, σκεφτόμουν τι θα νιώθει η κυρία Κλάφα απόψε που έκανε τις ανακρίσεις, που εκεί που πηγαίναμε όλοι και καταθέταμε. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που λιδωρήθηκαν για όλα αυτά. Και πάνω απ' όλα, τι νόημα έχει. Εγώ το πρόσωπό μου το έχω καθαρό, ακόμα και αν το άγγιξε αυτό το «ον». Αλλά σκέψω ότι η μάνα του Βίσα δεν μπορεί να αγκαλιάσει το παιδί της απόψε. Και γι' αυτό προσπάθησα να το πω σε όλους τους τόνους. Είναι σαν να μύρισε το σκοτάδι, που λέει ο Ελίτης. Και όλοι οι άβυσσος. Έχω την εντύπωση ότι πάνω στο μαύρο κάρβουνο του φασισμού απόψε ένα λουλουδάκι έχει ξεφυτρώσει στον τάφο του Παύλου, στον τάφο του Λουξμάν, στον τάφο όλων. Ξέρεις, είναι σαν να λαμπυρίζουν τα κόκαλα των εκτελεσμένων από τους Ναζί. Με σβάστηκες ζήσαμε. Εντός εκτός Βουλής ζήσαμε με σβάστηκες. Και υπάρχει αυτή η σιωπηρή συνενοχή και ανοχή πολλών. Αυτή η απόφαση λοιπόν έχει το ιστορικό βάρος, έχει πραγματικά ιστορικό βάρος. Και δεν περιμένω εγώ απ' έξω να μου το πούνε. Το βλέπω στα μάτια των ανθρώπων. Αυτό που έγινε απόψε, από το πρωί δηλαδή σήμερα, είναι συλλαλητήριο αντιναζιστικό. Αλλά πατάει σε πολύ γερή ελληνική παράδοση. Δεν είμαστε φασίστες. Ο κίνδυνος που προέκυψε από τα τόσα χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας μιας εγκληματικής οργάνωσης που ενεδύθη τη λεοντή του κοινοβουλευτικού κόμματος είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Είναι σαν να βαράει ταυτόχρονα καμπανάκι η δίκη. Ότι τελειώσαμε με την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και φάνηκε η αλήθεια έλαμψε. Γιατί κόπιασαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κόπιασαν για να φτάσουμε εδώ. Ξέρεις, Λένα, και ξέρεις, τον ακούς τώρα τον Μιχαλολιάκο να σε λέει τραμπούκα μπολσεβίκα μετά το χτύπημα. Τιμή μου και καμάρι μου και τα δύο από αυτό το στόμα δηλαδή. Ναι. Και ειδικά το δεύτερο που είναι και πολιτικό. Απλώς, αλλά να σε λένε τραμπούκο ή τραμπούκι. Να σε λένε τα τάγματα. Μην το λες αυτό, γιατί η τακτική ήταν αυτή. Θα σχολιάζουμε με το λαϊκισμό που ξέρουμε και θα βρίζουμε αυτό που είμαστε φορώντας το στους άλλους. Αυτό είναι τακτική. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μπράβο. Λοιπόν, είναι τακτική, δηλαδή ήταν το σχέδιο τώρα. Αυτό. Δεν γινόταν ενθερμό, γινόταν ψυχρό. Απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Γινόταν ψυχρό, γινόταν με σχέδιο. Εμείς φωνάζαμε, θα εξακολουθήσουμε να φωνάζουμε. Υπάρχει μια αλήθεια. Η δίκη βαράει καμπανάκι. Τράβηξε την κουρτίνα. Λέει ότι όπως εμφανίστηκε τάχα μου δίθεν από το πουθενά και φόρεσε μανδύα, μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Και πρέπει να είμαστε εκεί. Όποιος είχε ακούσει και μπόρεσε να κοιμηθεί την εισήγηση της εισαγγελέως, αναρωτιέται γιατί δεν ήμασταν στο δρόμο άλλοι τόσοι. Ναι. Γιατί αυτά είναι που σιγά σιγά φτιάχνουν το κλίμα της ανοχής απέναντι στο «καλά τις έκανε, δεν πειράζει, έτσι είναι, ωραία. Ψηφισμένη είναι και αυτή, ψηφισμένη είναι και οι άλλοι». Και αρχίζει η γενίκευση που είναι η αρχή κάθε φασισμού και αρχίζει η αντίληψη ότι αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν είναι αλήτες και αρχίζει και ο μύθος ότι η μουσική εξημερώνει και ήρθε η μουσική του Φίσα για να ξεσηκώσει, όχι για να εξημερώσει. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο και να σε ρωτήσω και με τις νομικές γνώσεις που έχεις, με τη δύναμη αλλά και με την ψυχή που κουβαλάς. Και είναι ένα ερώτημα που το συζητάμε μεταξύ μας, ας το βάλουμε και δημόσια. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι καταδικασμένοι, δεν τύχουν κάποιο ελαφρυντικό από το δικαστήριο, μιλάω για τα ηγετικά, για τους 7 δηλαδή, Μιχαλολιάκο και τους υπόλοιπους, θα καταδικαστούν σε 15 χρόνια φυλακή. Από αυτά τα 15 χρόνια θα εκτίσουν υπό τις ιδανικές συνθήκες τα 5.
αν αρχίσουν να δουλεύουν, επιμέτρηση κτλ. Έχουν κάνει και ένα 18μηνο, ας πούμε θα πάνε 3,5 χρόνια φυλακή. Είναι αρκετό αυτό? Κοίταξε να δεις τώρα. Θα ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα έγινε λίγο πριν από τις τελευταίες εκλογές. Επιτρέπει την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων και στο διάστημα μέχρι την έφεση. Δεν απαγορεύεται η άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων. Επομένως, αυτά που θα δούμε τις επόμενες μέρες θέλουν εξαιρετική προσοχή. Έπειτα, ο ποινικός κώδικας έχει γίνει για αδικήματα πάρα πολλά πιο χαλαρός. Αυτό που λέμε πιο δημοκρατικός, πιο ανοιχτός. Όπως εκμεταλλεύτηκαν ένα σώρο πράγματα, θα τα εκμεταλλευτούν και τώρα, είναι άλλωστε δικαίωμα και των καταδικασμένων και των κατηγορουμένων. Και εγώ δεν θα τους μοιάσω να τα βάλω όλα στο ίδιο σακί. Αυτό που συζητάω από όλους και από όλες είναι δύο πράγματα. Ένα, να αρχίσουν να αναλογίζονται πώς φτάσαμε μέχρι τη δίκη. Γιατί κάναμε 5,5 χρόνια να φτάσουμε μέχρι τη δίκη. Μέχρι την έκδοση απόφασης. Γιατί. Την πρωτόδικη, έτσι. Γιατί έχει και άλλο δρόμο. Την πρωτόδικη, μπράβο, την πρωτόδικη. Ένα. Δεύτερον, να σκεφτούν αυτοί που είναι ανοιχτοί απέναντι στα πράγματα και ταυτόχρονα κλεισμένοι οικονομικά, τον κορονοϊό, το φόβο, το άλοθη των σφασμένων νεύρων, να μην καταλαβαίνουν τα παιδιά που είναι σε καταλήψεις, να μην καταλαβαίνουν τους νοσοκόμους και τους γιατρούς, πόσο εύκολο είναι να πέσουν θύματα προβοκατόρικων απόψεων και ενεργειών. Το έχουμε λίγο στο αίμα μας. Να αρχίσουμε τώρα να συζητάμε. Χρειάζεται το maximum των ποινών για λόγους παραδειγματισμού. Και χρειάζεται υποδειγματική συνέχιση του αντιφασιστικού αγώνα. Δεν έχω άλλο τρόπο να σου το πω. Και τα δύο... Αυτό είναι παράδειγμα και υπόδειγμα. Το παράδειγμα από τους γενναίους δικαστές που σταθήκανε σε ύψος Τερτσέτη και Πολυζωήδη είναι στα αλήθεια η μεγαλύτερη δίκη. Είναι αυτή που μπορεί να κάνει τους Έλληνες να περπατάνε περήφανους και να μην τους λένε χώρα που έχει ναζιστές, αλλά έχει εκτελεσμένους από τους Ναζί, και ότι δεν τους ανέχεται, και ότι έστω και με καθυστέρηση ανακαλύπτει ποιοι είναι και ξέρει ποιοι είναι, και να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, το τραγικό, να εφησυχάσουμε, να μείνουμε ήρεμοι και να αρχίσει ο φασίστας της διπλανής πόρτας να βρίσκει άλλη μάσκα, άλλο τρόπο, άλλη φόρμα, άλλο όμιλο, σύλλογο, ομάδα, άποψη, ιδεολογία να πλασάρει τη σβάστικα σαν αγιαστούρα. Λιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η Λιάνα Κανέλη. Και εγώ ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ. Και να θυμάστε, αν δεν αντισταθείς και δεν τον τζακίσεις, ο φασισμός μονάχος του δεν φεύγει. Δεν εξαφανίζεται, δεν εξαερώνεται. Καλό απόγευμα, Λιάνα. Καλό απόγευμα.